Βρισκόμαστε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μαζί μου είναι ο Σέρτζιο Σάντσες από την πολιτεία του Τέξας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την πολιτική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο συνέδριο, να μεταφέρουμε το κλίμα στο ευρωπαϊκό κοινό μας. Έχουμε ακούσει πολλά σχόλια για πατάτες του Άινταχο και την πιθανή σχέση της Χίλαρη Κλίντον με τον διάβολο. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Είναι πάντα ένα τσίρκο. Όλες οι προγραμματικές εκλογές της ΗΠΑ είναι ένα τσίρκο και για τις δύο πλευρές. Ένα πολιτικό τσίρκο. Με πολύ χρώμα, στη γλώσσα και τις εκφράσεις. Είναι όλα εφημισμός. Είναι όλα αναμενόμενα. Είναι μέρος του αγώνα. Αυτό που οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν εδώ είναι η συνηθισμένη αμερικανική ποικιλομορφία. Είναι ακόμη κατά κύριο λόγο ένα κόμμα λευκών. Εσείς είστε από το Τέξας και είστε Λατίνος. Ο New Yorker κυκλοφόρησε με ένα άρθρο που υποστηρίζει ότι η πιο δύσκολη δουλειά για τους Ρεπουμπλικάνους είναι η προσέγγιση των Λατίνων. Ποιο είναι το επιχείρημά σας? Πώς μπορεί να κερδίσει ο Τραμπ αυτούς τους ψηφοφόρους? Θα πρέπει να σας πω ότι στις προκριματικές με 17 υποψηφίους, η ποικιλομορφία ήταν εκεί με μια γυναίκα και έναν Αφροαμερικανό, αλλά και Ισπανόφωνος. Τελικά ήταν ένα outsider που κέρδισε. Ένας επιχειρηματίας, ένας πολίτης, ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι outsider σε ό,τι αφορά την πολιτική διαδικασία. Ο κόσμος ήρθε από το πουθενά και τον ψήφισε. Είδα έναν αριθμό ρεκόρ ψηφοφόρων στην περιφέρειά μου το Τέξας, στον βαθύ νότο του Τέξας, στα σύνορα. Οι ψηφοφόροι ήταν τριπλάσιοι σε σχέση με τον αριθμό των Ρεπουμπλικάνων που συνήθως προσέρχονται στην κάλπη, κοιτάζοντας τα μη δημοσιοποιημένα στοιχεία. Εγώ ίδιος είμαι το παράδειγμα. Είδα πολύ κόσμο που επί πολλά χρόνια δεν ψήφισε και ήρθε και ψήφισε σε πολλούς εκλογικούς γύρους. Ένα μείγμα από δημοκρατικούς αλλά και Ρεπουμπλικάνους. Για εμένα το να πλασάρω τον Ντόναλντ Τραμπ είναι μια εύκολη υπόθεση. Μπήκα στην πολιτική ενώ είμαι στα μίντια. Εργάστηκα επί 20 χρόνια στα μίντια ως επικεφαλής ενός ειδησιογραφικού σταθμού του Τέξας. Οπότε γνωρίζω την αγορά, γνωρίζω τη δική μου αγορά. Για μένα είναι εύκολο να τον πλασάρω, καθώς έζησα την επανάσταση του Tea Party, όπου 65-66 μέλη του Κογκρέσου επαναστάτησαν. Πολλοί πολίτες τότε εκφράστηκαν ανοιχτά. Ο κόσμος δεν θέλει την πολιτική όπως ήταν. Για εμένα αυτό είναι κάτι που μπορώ να πουλήσω ευκολότερα. Πριν ενώσει τη χώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει πρώτα να ενώσει το κόμμα. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει? Έτσι νομίζω με το διορισμό του κυβερνήτη Πένς. Ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση. Ο κυβερνήτης Πένς είναι μέρος της επανάστασης του Tea Party. Κάποιος που γνωρίζει πώς να περάσει την νομοθεσία, αλλά και να συνεργαστεί με την άλλη πλευρά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αντιπροσωπεύει τη συντηρητική βάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στερεοποιεί το τμήμα εκείνο του κόμματος που αμφιταλαντευόταν. Εκείνη που ήταν η πιο συντηρητική βάση, η βάση του κόμματος που προέρχεται από το Tea Party. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να χάσει ο Τραμπ, σωστά? Τι θα συμβεί στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα εάν χάσει? Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποιο άλλο outsider που θα έχει το θάρρος να θέσει υποψηφιότητα. Τώρα έχουμε ένα πεδίο με 16 υποψηφίους. Ελπίζω ότι και ο Κρουζ θα θέσει ξανά υποψηφιότητα. Ελπίζω ότι άνθρωποι όπως ο Dr. Carson, ένα άλλο outsider, θα αποφάσιζαν να θέσουν ξανά υποψηφιότητα. Αλλά δεν επικεντρώνομαι στην παρούσα φάση στην ΙΤΑ. Επικεντρώνομαι στη νίκη του Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα νικήσει.